δούμε αρχικά με τη Φλόρινα όπου χιονίζει, όπου έχει χιονίσει μάλλον αυτή την ώρα, δεν χιονίζει. Εκεί βρίσκεται η Ραγιό Λεπίδου. Ραγιό, καλώς μεσημέρι, πού βρίσκεσαι? Καλό μεσημέρι, Ελένη. Είμαστε μεταξύ Πτολεμαΐδας και Φλόρινα, 40 χιλιόμετρα πριν τη Φλόρινα. Συνεχίζει και χιονίζει, όχι τόσο έντονα όπως τις βραδινές ώρες και μέχρι τη μία που χιόνιζε ασταμάτητα, κάπως έχει ερατωθεί, όμως η κίνηση γίνεται δύσκολα. Μέχρι την Πτολεμαΐδα φτάσαμε καλά. Στην Πτολεμαΐδα με κατεύθυνση στη Φλόρινα τα πράγματα είναι επικίνδυνα. Ο δρόμος είναι γεμάτος χιόνια, φαίνεται σαν να μην έχει περάσει ούτε ένα χιονιστικό, σαν να μην έχει, δεν έχουν ρίξει αλάτι καθόλου, και αυτό γιατί συνεχώς χιονίζει. Δεν προλαβαίνουν τα χιονιστικά μηχανήματα. Κάνουν τα πάντα η περιφέρεια και η τοπική αυτοδιοίκηση να μην δημιουργηθούν προβλήματα. Όπως λέτε και εσείς, όμως, στο σημείο ακριβώς μεταξύ Πτολεμαΐδας και Φλόρινας, ένας οδηγός φορτηγού έχασε τον έλεγχο, έφυγε παραδίπλα. Ευτυχώς είναι πολύ καλά στην υγεία του. Λαχτάρισε ο άνθρωπος, όπως μας είπε. Και ευτυχώς δεν σημειώθηκε σύγκρουση με κάποιο όχημα που ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα, Ραγιό. Ευτυχώς. Να σου πω ότι και εμείς είχαμε μία περιπέτεια στην Πτολεμαΐδα. Σπάσαν οι αλυσίδες μας κάποια στιγμή. Δεν μπορούσαμε να φέρουμε το αμάξι στα ίσια του που λένε. Ευτυχώς όμως δεν περνούσαν φορτηγά, γιατί είναι και ένας δρόμος που κυκλοφορούν πάρα πολλά φορτηγά. Οι οδηγοί θα πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά πως πρέπει να έχουν αλυσίδες και εφεδρικές μαζί τους. Είναι ακραία τα καιρικά φαινόμενα. Η θερμοκρασία τώρα είναι στους 2 βαθμούς. Όσο περνάει η ώρα, πέφτει ακόμη περισσότερο. Στη Θεσσαλονίκη, να σου πω. Πως μπορεί να έχει χιονίσει, αλλά οι δρόμοι είναι καθαροί, η κυκλοφορία γίνεται κανονικά. Αλυσίδες χρειάζονται σε όλη την ορεινή Χαλκιδική. Προβλήματα έχουμε στον ΟΣΕ. Η γραμμή 82 που εκτελούσε το δρομολόγιο Φλόρινα-Θεσσαλονίκη έχει ακινητοποιηθεί λόγω των καιρικών φαινομένων και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Όπως προβλήματα είχαμε και στην ηλεκτροκίνηση της αμαξοστοιχίας Intercity, στους άνω πόρους στην Επιαιρία. Εκεί δρομολογείται η αποκατάσταση. Αντικατάσταση της μηχανής από την Θεσσαλονίκη. Να σου πω επίσης ότι το χειροδρομικό κέντρο Σέλη έχει κλείσει, καθώς η χειρότητα είναι πολύ μεγάλη. Ακραία είναι τα καιρικά φαινόμενα και εκεί, και η θερμοκρασία είναι πολύ. Τώρα αυτή τη στιγμή στους μείον 7 βαθμούς. Τέλος, το αεροδρόμιο Μακεδονία, πριν λίγη ώρα αποκαταστάθηκαν όλα τα προβλήματα. Όλες οι πρωινές πτήσεις δεν μπόρεσαν να προσγειωθούν και προσγειώθηκαν σε άλλα μέρη της Βόρειας Ελλάδας. Μάλιστα, βλέπουμε λοιπόν, πήραμε μια εικόνα, μικρή βέβαια, αλλά πολύ αποκαλυπτική για το τι συμβαίνει στη Βόρεια Ελλάδα. Λευκό τοπίο, Ραγιό Λεπίδου, να σε ευχαριστήσω.